Καλημέρα για ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαστε εδώ στο χωράφι νούμερο 5, το οποίο ακόμα δεν έχει φτιαχτεί το γρασίδι, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το μεσημεράκι θα είναι έτοιμο. Οπότε η δουλειά που θα κάνουμε πρώτη θα είναι να δω σε τι κατάσταση είναι το 11. Και το 11 δεν έχει γίνει ακόμα, πολύ ωραίο, και είναι γεμάτο wind. Ωραία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε το case από εδώ πέρα, θα πάμε στη φάρμα μας, να δούμε και τι τιμή έχει μισό λεπτό τώρα που είδαμε αυτό, να δούμε τι τιμή παίζει τώρα, γιατί χθες το βράδυ δεν είχε καλή τιμή. 4.58 στο Rusty Base και ανεβαίνει. Θα το αφήσω κάπου εδώ κοντά στο Rusty Base, να μην το κουβαλάω μαζί μου. Αφού ανεβαίνει τιμή, θα το πουλήσουμε λίγο αργότερα. Μην σου πω, το βάλω και απέναντι στο χωράφι και εκεί θα το βάλω. Και θα πάμε να πάρουμε το ψεκαστήρι μας για να κάνουμε γρήγορα, πριν γίνει το χωράφι εντελώς έτοιμο και δεν μπορούμε να το κάνουμε, το χωράφι εδώ το 11, καθώς με τη ζυζάνια, που είναι το old για τα άλογα. Ωραία, λοιπόν, θα πάω να αφήσω εκεί πέρα σε αυτό το χωράφι που δεν πρέπει κανένας τίποτα. Εδώ. Και πάμε πίσω στη φάρμα να πάρουμε το χάρτη για να ψεκάσουμε εδώ πέρα. Πολύ ωραίο πάλι. Τα λουλουδάκια μας βγήκανε. Λοιπόν, στη συνέχεια θα κάνουμε τη σπορά που σας έλεγα. Θα δω τι γίνεται. Ένα κομμάτι εκεί έχει αργήσει να μεγαλώσει. Αλλά δεν μας χαλάει αυτό, θα το κάνουμε αργότερα. Πού είναι το χάρτη, είναι εδώ. Ωραία, πάμε μέσα. Είμαστε λίγο στο τσίμα τσίμα εδώ πέρα. Ωραία, τέλεια. Ωραία, προέβαλε με τη βροσούλα. Θα ρίξουμε ένα ψέκασμα στο χωράφι μας. Και μετά θα δούμε, ή θα κουρέψουμε γρασίδια ή θα σπείρουμε. Και επίσης πρέπει να πάρω και λίπασμα, όπως το θυμήθηκα, για να ρίξουμε στα χωράφια τα γρασιδοχώραφα, τα οποία δεν έχουν αρκετό. Ειδικά το χωράφι με το είχαμε το field grass, έχει πολύ λίγο άζωτο. Ωραία. Ξεκινάει η εκαθάριση. Ωραία, τελείωσε. Πολύ απολαυστικό, έτσι όπως το γρασίδι μπαίνει το σπρέιερ, πάρα πολύ απολαυστικό. Τα γρασιζάκια, επειδή είναι χρωματιστά, φαίνονται πολύ εύκολα. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία δουλειά αυτή, την απόλαυσα. Ένα λίγο ακόμα. Εδώ μας. Ωραία, το μαζεύουμε. Θα πάμε τώρα στο σετ μας.
να γεμίσουμε το υπόλοιπο που έχει μείνει και να τα αδειάσουμε, ώστε να μας μείνει μόνο ένα δοχείο και θα πάμε στο μαγαζί να αγοράσουμε λίπασμα για να το βάλουμε στη συνέχεια όταν θα θερήσουμε τα χωράφια με τα γρασίδια. Έχουμε να βάλουμε λιπασματάκι. Γιατί ούτως ή άλλως χερμπισάι θα χρειαστούμε, θα αργήσουμε πιο πολύ να χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε στα χωράφια 4 και 3, αλλά θα είναι λίγο πιο μετά. Ωραία. Να πούμε τώρα, έλα. Ίσως να πρέπει να βγάλω τις ρόδες της διπλίας από το μονέας. Αλλά μετά θα έχει καλή ισορροπία. Έλα τώρα. Να σου μέσα θα έχει πολύ λίγο, κάτσε να δεις έτσι. Α, δεν έχει πολύ λίγο, έτσι. Για να δούμε, θα το κάνει τώρα. Έχει ένα fold. Unload, ωραία. Το άδειασε. Πάμε εμείς να βάλουμε λίπασμα. Ωραία, φτάσαμε στο μαγαζί και τώρα θυμήθηκα ότι μαζί που και ένα ακόμα εξάρτημα να αγοράσουμε. Είχαμε πουλήσει το trailer για τα ζώα, αλλά δεν είχαμε αγοράσει κάποιο άλλο. Οπότε, για αρχή, αγοράζουμε ένα fertilizing 3200 από φαρμακείο στο εργαλείο. Ωραία. Αγοράζουμε αυτό να το γεμίσουμε. Και ταυτόχρονα θα πάρουμε και το τρελεράκι μας. Είναι αυτό εδώ. Μόνο 15.000. Ωραία. Το main color, το παραδόλμε, όχι, όχι. Όπως είναι, όπως είναι. Bye. Μόνο 15.000. Ωραία. Και τώρα για να τα μεταφέρω και τα δύο μαζί. Θα κάνουμε την εξής πατέντα. Μισό λεπτάκι. Θα το κάνουμε detach από εδώ. Μπροστά αυτό και πίσω το τρελεράκι για να το πάμε στη φάρμα μας. Μπορώ να το χρησιμοποιήσουμε προς το τέλος της ημέρας. Μισό λεπτό. Ωραία, εδώ είμαστε. Πιο μεγάλο από το προηγούμενο, φαίνεται. Ωραία. Παρκάρουμε στη φάρμα για να δούμε τι άλλες δουλειές θα έχουμε να κάνουμε. Ωραία, να το βάλουμε και πίσω να είμαστε έτοιμοι. Ας μπει, όχι δεν θα μπει εδώ. Δεν μπορώ να το χρειαστώ το χώρο. Ας το βάλουμε εδώ προς το μάλλον. Ωραία, να δούμε που είμαστε στα χωράφια μας. Εδώ. Για κάποιο λόγο δεν μου δίνει το growth για το γρασίδι. Ναι, παράξενο αυτό. Έχω βάλει στο 5 γρασίδι και δεν το δείχνει. Λοιπόν, θα πάμε να σπείρουμε. Αυτή είναι η επόμενη δουλειά για σήμερα. Να δούμε όμως, πριν σπείρω, να δω τι τιμές παίζουν σε αυτό που θέλω να σπείρω. Ναι. Έλεγα για κρεμμύδια. Βλέπω εκεί γύρω στα 180 όπως και τα καρότα. Αυτή είναι η διαφορά. Ναι. Αυτό θα κάνουμε κρεμμυδάκι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχω αρκετό, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο ράι, τριγκάλε, σπερ, πάσουρδια, αυτά δεν ξέρω τι είναι. Αλφα, αλφα, κλόβερ, όνιονς.
Θα βάλουμε και τα δύο χωράφια, οπότε βλέπουμε τώρα πολύ μεγάλη έκταση. Και αυτό θα το κάνουμε για να έχει νόημα η επένδυση, το leasing βασικά, του harvester. Γιατί άμα έχουμε μικρό harvester, δεν λέει. Επίσης, μου αρέσει που η διαρκή μας τιμής είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, τώρα, δεν θα πει, αν ήταν ανάποδα, ας πούμε, το Green Sales 184, δεν θα πήγαινα για τόσο μικρή διαφορά, θα πήγαινα εδώ δίπλα, στο οράστη, κατά που λέγα. Λοιπόν, οπότε, ξεκινάει η σπορά των γραμμιδιών. Αυτό το κάνω να έχει direct drill. Δεν χρειάζεται cultivation, δεν χρειάζεται τίποτα. Βλέπω καλά θα πάμε από λίπασμα, τόσο και τώρα χωράφι. Θα τα κάνουμε ένα και ένα, να μην έχουμε θέματα. Ναι, καλά θα πάμε λογικά. Οπότε θα προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε τα δύο αυτά χωράφια, να τα σπείρουμε δηλαδή, και στη συνέχεια έχουμε λογικά το μάζεμα από τα γρασίδια για να φέρουμε και κανένα ζωντανό προς το τέλος του επεισοδίου. Αυτός είναι ο σημερινός σχεδιασμός. Παραδείγματος χάρη θα προλάβω όλα αυτά, γιατί είναι μπόλικα. Εντάξει, θα δείξει. Ας ξεκινήσουμε. Τελευταία μέτρα και θα είμαστε πολύ ωριακά, έτσι καταγραφέρουμε. Πολύ ωριακά όμως, έτσι, κοιτάξτε πόσο, 50 λίτρα. Πιστεύω όμως θα τα καταφέρουμε. Δεν θα τα καταφέρουμε, δεν μπορεί. Εντάξει, ούτε μετρημένο να το είχαμε, έτσι. Και τελειώσαν σχεδόν ταυτόχρονα για τα δύο. Ωραία. Τι λες τώρα, κοίτα εδώ. 27, ωραία. Βασίλειο εδώ έχει μείνει κάτι. Το πέρασε δύο φορές. Καλά, έτσι. Ωραία, τελείωσε και αυτή η δουλίτσα. Να πάμε το σύντερ μας. Να τον πλύνουμε. Γιατί είναι μέσα στην πύχρα μαζί με τη Black Beauty, η οποία έχει γίνει Brown Beauty τώρα, από τη λάσπη. Και θέλω να δοκιμάσω και κάτι που νομίζω ότι δεν θα γινότανε, αλλά μπορεί και να γίνεται. Θα βάλω τους μόλους μπροστά, τώρα που πήρα παραπάνω ισχύ στην Black Beauty, και να βάλω τον Μπέιλερ πίσω και να προσπαθήσω να κάνω αλφα-αλφα σάιλατς σε ένα πέρασμα. Βέβαια το κακό είναι ότι το βγάζει φρέσ στην αρχή και σε κάποιους χάρτες έχω δει ότι θέλει να είναι semi-dry για να γίνει σάιλατς, αλλά εδώ δεν το έχω δοκιμάσει, οπότε μπορεί και να δουλέψει. Θα το δούμε σε λιγάκι, δηλαδή θα μας βγάλει μια μπάλα με fresh grass.
Ωραία. Πού πάμε εδώ. Είχε από χθες απειλή, χρειαζόταν επίσημο η Βαρβίδη. Γιατί μετά την αναβάθμιση της δώσαμε πολύ άσχημα στη δουλειά. Ωραία, Λαμπίκο. Πάμε και το σίδερο. Ωραία, Λαμπίκο κι αυτός. Μισό λεπτάκι. Να το βάλω εκεί μέσα τώρα. Να το πάω κάτω. Τώρα θα κάνω λίγο μαντάρα, αλλά δεν πειράζει. Το φέρα. Ωραία, και πάμε να δοκιμάσουμε. Εάν θα μπορέσουμε να κάνουμε το κόλπο που θέλω. Αλφάλφα Islands σε ένα πέρασμα. Λοιπόν, η ώρα της αλήθειας πλησιάζει. Μπορώ να πάω και από την άλλη πλευρά, βέβαια. Κάτσε από την άλλη πλευρά, έτσι, για αλλαγή. Έχει πάνω πύλη. Υπάρχει αυτή η πόρτα. Η μη κανονική. Ας την προτιμήσουμε. Λοιπόν, πάμε μπροστά. Λοιπόν, unfold. Ωραία, εδώ είμαστε. Πάμε στο προσινό, unfold και αυτό. Lower, turn on. Εδώ, lower, turn on. Bailer, lower, turn on. Όλα turn on. Για να δούμε, θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, μαζεύει αλφάλφα. Το θέμα είναι αν θα είναι και silence. Θα το πλήξει δηλαδή. Εδώ θα το μάθουμε. Το κάνει. Το κάνει, το πείραμα απέτυχε. Αλφάλφα silence σε ένα πέρασμα. Πάρα πολύ καλά μας πήγε η διαδικασία. Βγάλαμε μπόλικες μπαλίτσες. Και την επόμενη φορά θα κοιτάξω να βγω ακόμα περισσότερες. Μισό λεπτάκι. Θα πάρουμε εδώ. Λίγο ακόμα που θέλει για να τελειώσει. Α, σαν λίγο τώρα. Είναι 45. Είναι 58. Έλα τώρα. Έχουμε από εκεί μισό λεπτάκι. Θα γεμίσει μια μπάλα, θα δούμε. Έχουμε και γύρω-γύρω πράγματα. Και να δοκιμάσω να πάρω αυτά εδώ τα υπόλοιπα γύρω-γύρω, τα μικρούλια. Να βγάλω μια μπαλίτσα ακόμα, γιατί είναι και γρασίδι εδώ πέρα, δεν πειράζει όμως. Ό,τι και να πάρουμε, θα το βάλει μέσα. Σε κάποια στιγμή δεν ξέρω να το είδατε, πήρε και ένα πολύ για semi-dry, ήταν από την προηγούμενη φορά. Ήταν από την προηγούμενη φορά εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Το μάζεψε και αυτό και το πήρε. Ποντεύουμε, έλα, θα την καταφέρουμε, πιστεύω, την μπαλίτσα. Εδώ. Και αυτό. Έλα, τώρα λίγο έχει μείνει. Μη μας την απειλήσει για λίγο.
Ωραία. Περιμένουμε να τη βγάλει. Αυτός ο Μπέιλερ θα πρέπει να πάει πίσω. Όχι, θα έχουμε να κάνουμε μετά αργότερα σε αυτό το χωράφι. Θα κάνουμε λίγο horse islands. Θα κάνουμε περισσότερο horse islands αυτή τη φορά. Και horse hay. Λοιπόν. Οπότε. Πάμε να τα αφήσουμε αυτά. Ναι, να τα αφήσουμε. Κάπου εδώ θα μείνω προς το παρόν γιατί θα τα ξαναχρησιμοποιήσω. Εδώ. Πάμε να αφήσω τον μπέιλερ αυτό. Το θέλω. Όχι. Το θέλω περισσότερο. Θέλω και το Hey Bob. Εδώ. Πολλά θέλω. Και επειδή θέλω να κάνω και ταυτόχρονα το λείπασμα, θα κάνω δουλειές με φούντες σήμερα. Λοιπόν, το αφήνουμε. Θα κάνουμε ό,τι κάνουμε και την άλλη φορά. Θα το πάρω μπροστά. Άσε, μπορεί να πηγαίνει και μπροστά, ναι. Σίγουρα πηγαίνει και μπροστά. Οπότε θα δοκιμάσω να το κάνουμε ανάποδα, έτσι, για αλλαγή. Θα ψακάσουμε με τον μπροστινό τρόπο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Έλα τώρα. Ωραία. Και πάμε να τις μαζέψουμε για να δούμε τι θα δούμε, πόσο μπάλις είναι. Άντε, γεια σου. Τελικά είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω πώς θα το κάνει. 8. Βγάλαμε. Δεν μπορώ να πω. 12, 14, 15 μπάλες. Ωραία, λοιπόν. Αυτό θα το αφήσω κάπου εδώ γιατί θα μαζέψω και τις διπλανές μπάλες. Θα κάνουμε το... Πώς το λέγαμε? Clover Hay. Clover Hay, αυτό το λέγαμε. Ωραία. Θα κάνω τώρα μια διακοπή για να ρίξω εδώ πέρα το λιπασματάκι. Ναι, γιατί είναι κοκκινάκι, γίνει κοκκινάκι εδώ πέρα. Και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, ήταν πολύ μικρή διακοπή τελικά, γιατί ο Αλφάλφα δεν θέλει, παιδί μου, πες το, δεν θέλει λείπασμα, λέει μια χαρά. Λείπασμα να βάλει στάλα, λέει. Ωραία, οπότε ήρθαμε εδώ να πάρουμε το χέιμπομπ μας και θα κόψουμε το τριφύλι, το κλόβερ. Και να κάνουμε και με αυτό βαλίτσες και να τις φορτώσουμε να πάνε σαν αγγελάδες όλα αυτά. Θα βάλουμε μετά και γρασίδι που στο τέλος να τις πάμε για αυτές, αλλά όχι τώρα. Ωραία, unfold. Όχι, λάθος. Unfold και εσύ. Lower, turn on. Lower, turn on. Lower και turn on. Και για πάμε να δούμε και εδώ. Όχι, τι είναι. Το έχω βάλει turn on. Turn on είπαμε, έτσι. Ωραία, μια χαρά. Ωραία, και μετά θα φέρουμε και το μπέιλερ μας για να κάνουμε τις παλίτσες μας. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό θα ρίξουμε και ένα χεράκι λίπασμα, γιατί αυτό πιστεύω το χωράφι θα το πάρει. Το γύρο μας εδώ είναι πάλι εξαιρετικό ή τόσο μάλλον είναι το ίδιο πριν. Οπότε δεν ξέρω και αν θα πάρει και αυτό χωράφι. Αν θα πάρει και αυτό λίπασμα. Θα το δούμε όμως σε πολύ λίγο. Πάμε εμείς τώρα να κάνουμε
το μάζεμα και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Κάτι πρόβλημα έχουμε εδώ πέρα. Clover semi-dry λέει. Γιατί το κάνει semi-dry και όχι. Και όχι. Α, τώρα το έκανα. Bugs του παιχνιδιού, παιδιά. Bugs των mods, διάφορα bugs γενικώς. Οπότε, όπως είδατε, κάναμε γρήγορα αυτή τη δουλίτσα. Τώρα θα κάνουμε και τη δουλειά να το κάνουμε χέι, ώστε να το μαζέψουμε. Μετά θα ρίξουμε και λείπασμα και θα κλείσουμε κάπου αυτό το επεισόδιο. Αυτό που θα ξέρετε βέβαια, που θα σας πω για την επόμενη φορά, είναι ότι την επόμενη φορά που αυτά εδώ θα γίνουν έτοιμα για αφαίρεσμα, για κόψιμο, θα γίνουν όλα silence. Κατευθείαν με τον μπέιλερ από πίσω, το σύστημα που δείξαμε, θα τα κάνουμε όλα silence και θα πάνε στον biogas plant. Γιατί θα έχουμε πλέον όλα τα υλικά και τις αγελάδες μας για αρκετό διάστημα. Θα πάρουμε και μια φουρνιά ακόμα μάλλον. Αλλά και πάλι θα υπάρχουν υλικά. Οπότε στην ουσία αυτό που θα κάνουμε είναι να βγάλουμε λίγο παραπάνω χρήματα. Αυτό το έχουμε διαθέσει με τον Biogas Plan γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχουμε πάει ούτε βόλτα προς το παρόν στο Biogas Plan. Να δούμε πώς είναι. Οπότε την επόμενη φορά που αυτά τα χωράφια θα γίνουν για κόψιμο θα γίνουν silence. Θα κάνουμε δύο μερικές πάνω κάτω κινήσεις, θα το τελειώσουμε και στη συνέχεια θα αναλάβει ο μεγάλος ο μπέιλερ. Πιθανά να μπορούσε και ο μικρός, αλλά για ποιο λόγο αυτό το μεγάλο θα μου πεις είναι, εντάξει και ο αυτός αυτόματος είναι, δεν είναι αυτόματος, ούτε ο μικρός, ο ράπερ που έχουμε. Στην ουσία μια ιάγινα, δεν έχει διαφορά. Οπότε κάνουμε τώρα αυτό το σχέδιο, το μαζεύουμε, το ξεφορτώνουμε στις αγελάδες και ρίχνουμε και λίπασμα για να κλείσουμε το επεισόδιο.
Ωραία, νομίζω ότι είχαμε ρίξει και lime αυτό, δεν είχαμε βάλει στην αρχή, δεν τα ρίξαμε lime. Γι' αυτό βλέπω περισσότερη παραγωγή. Και θα δούμε τώρα αν θα πάρει βέβαια και λίπασμα. Γιατί αν είναι σαν το αλφάλφα, ούτε θα μας πάρει λίπασμα. Τότε τζάμπα πήγαμε και πληρώσαμε. Εντάξει, τζάμπα ακριβώς δεν γίνεται, θα το χρειαστεί το Field Glass δίπλα μας. Α, τι πάλι, λοιπόν. Ωραία, και ας βάλω και το υπόλοιπο μέσα, δεν μας πειράζει. Θα βγει μια παραπάνω μπάλα, ίσως στις αγελάδες θα πέτει περισσότερο. Την επόμενη φορά θα μαζέψουμε γρασίδι από το πέντε. Αν το αφήσω και αυτό εδώ πέρα, να μαζέψω γρήγορα γρήγορα τις μπαλίτσες μας. Ωραία, είμαστε σε αρχή. Ωραία, operating position είναι. Το καθαρίσαμε και λίγο, είδατε ότι εκεί είχε κόψει γρασίδι κανονικό, πήγα και το πήρα πρώτο. Για να μην μπλέχτηκα κατά λάθος στον μπέιλερ και μου το γεμίσει με γρασίδι. Γιατί έτσι δυστυχώς η μπέιλερ στο παιχνίδι, ό,τι μπει πρώτο, μένει μέχρι το τέλος. Α, τελικά πριν και από πάνω, μάλιστα. Τελικά πριν και από πάνω, αφήσαμε μια μπαλίτσα. Όχι, δεν άφησαμε καμιά μπαλίτσα. Οπότε πάμε να τις ξεφορτώσουμε. Πάμε από εδώ, γιατί άλλως μέσα θα τις ξεφορτώσω. Το θέμα είναι πού να τις βάλω. Να τις βάλω, λέω εγώ... κάπου εδώ. Ναι, εδώ. Δεν μπορώ να τις κατεβάσω όμως με κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το... Πέσω. Παρά ότι πέφτουν μένουν. Αυτό το καλό. Δεν σε χρειάζομαι εσένα. Εσένα χρειάζομαι. Να δούμε εάν θα βάλουμε τελικά λιπάσμα ή όχι. Είναι παράξενο το χρώμα του. Μπορεί να πάρει και μπορεί και να μην πάρει. Για να δούμε. Το αλφάλφα με αυτό το χρώμα πάντως δεν πήρε. Ωραία, για να δούμε. Δοκιμή. Όχι, εδώ παίρνει. Όχι, δεν παίρνει. Δεν παίρνει. Δεν παίρνει. Ωραία, δεν πειράζει. Θα το ρίξουμε εδώ που λογικά το παίρνει. Λογικά λέω γιατί είμαι σίγουρος. Ούτε και αυτό. Εντάξει, το πολύ πολύ μπήκαμε μέσα 3 χιλιάρικα. Λοιπόν, κάπου τα γρασίδω. Ναι, nitrogen perfect, εδώ για χάσα να το έβγαινε. Τι λέει. Εδώ λέει nitrogen bad. Άρα και εδώ θα το πάρει. Και είναι και ωραίο το texture εδώ πέρα. Στο... σαν συζητάρι, μοιάζει παράξενο. Το field glass. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα προσπαθήσω να έχω τα κρεμμύδια. Θα το δούμε όμως, δεν το βλέπω πιθανό. Το πιο πιθανό είναι να χωρίσουμε το oat και το υπόλοιπο γρασίδι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.